Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή σας εβδομάδα. Χωρίς αναισθητικό και απόψε, απέναντι στα άλλα δελτία θυέλης της ελληνικής τηλεόρασης. Το δικό μας αντιδελτίο. Φίλες και φίλοι, αναρωτιέμαι και αναρωτιούνται και άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς είναι μόνο για να επεμβαίνουν στα πανεπιστήμια, να δίνουν οδηγίες για συλλήψεις στην ΕΡΤ, για συλλήψεις στα πανεπιστήμια. Οι εισαγγελείς είναι μόνο για να επεμβαίνουν όταν κοινωνικές ομάδες διεκδικούν και οι δυνάμεις καταστολής πηγαίνουν επί τόπου και χρειάζεται ένας εισαγγελέας για να δώσει εντολή να ρίξουν χημικά ή δεν χρειάζεται καθόλου εισαγγελέας και ρίχνουν μόνες τους τα χημικά. Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, διότι το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα προβλέπει φυλάκιση ενός έτους σε όσους αφήνουν ή εκθέτουν σε κίνδυνο έναν άνθρωπο, μια ζωή. Το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα λέει ότι αυτός που αφήνει κάποιον, τον εκθέτει σε κίνδυνο ή την υγεία του, και ο ίδιος δεν κινδυνεύει, αλλά τον αφήνει τον άλλον, τιμωρείται με ενός έτους φυλάκιση. Όταν στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 300.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, περίπου 350.000 λένε οι πληροφορίες που έρχονται από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και αθροίζονται. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκτίθενται σε κίνδυνο, η υγεία τους, η ζωή τους, είναι παιδιά, είναι ηλικιωμένοι, είναι ανήμποροι, είναι ασθενείς, είναι καρκινοπαθείς, είναι ανάπηροι, είναι τετραπληγικοί. Πέστε μου, ποιος πρέπει να τιμωρηθεί με ενός έτους φυλάκιση όπως προβλέπει το 307 του ποινικού κώδικα? Θέλω να πω το εξής. Δεν υπάρχει εισαγγελέας που να τηρεί τον νόμο εκεί που πρέπει αυτεπαγγέλτος. Πρέπει δηλαδή η εκτελεστική εξουσία εν καιρό μνημονίου και κατοχής, γερμανικής κατοχής, να δίνει οδηγίες στον εισαγγελέα τι θα κάνει? Έχει καταργηθεί πλήρως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Πού είναι οι διώξεις κατά των μελών της διοίκησης της ΔΕΗ? Πού είναι οι διώξεις κατά των θεσμών και οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας που έπρεπε να σπεύσουν νωρίς, εγκαίρως? Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και να πούνε πόσοι είναι αυτοί που εκτίθενται σε κίνδυνο, η ζωή τους και η υγεία τους. Κυρίες και κύριοι, ενδεχομένως στον τόπο μας, στην κατεχόμενη ζώνη, ζούμε έναν πρωτοφανή κανιβαλισμό σε περιοχή της Δύσης. Μία γενοκτονία, μαζική γενοκτονία. Τα ατομικά δικαιώματα έχουν καταργηθεί. Το Σύνταγμα, όπως λένε και οι δικαστές, ένας μεγάλος αριθμός δικαστών, διάβαζα και μία ανακοίνωσή τους προχθές στο ραδιόφωνο, είναι σε αναστολή, σε συρρήκνωση. Μάλιστα, οι δικαστές αναφέρουν μια σειρά από άρθρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι στο σύνολο το Σύνταγμα καταργημένο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα,
δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί και το τελευταίο μετερίζει, το τελευταίο καταφύγιο ενός πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Εδώ όμως, πέραν του άρθρου 307, έχουμε να κάνουμε και με μια καθοδηγούμενη δικαιοσύνη, αν λάβω υπόψη μου, όπως έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι μπορεί ένας υπάλληλος, κυρίες και κύριοι, της Τρόικας, να πηγαίνει προς ενημέρωση της Τρόικας σε Έλληνες δικαστές και να τους ρωτάει, δηλαδή να τους καθοδηγεί λέγοντας με ποιο τρόπο μπορεί να επιταχύνουν αποφάσεις που αφορούν τράπεζες και δανειολήπτες. Αυτό δεν είναι ενημέρωση, αν θέλετε, είναι καθοδήγηση. Η κυρία Βασιλική Θάνου, σεβαστή πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων, είπε στον ελεύθερο σκοπευτή στην εκπομπή μου ότι, κύριε Τράγκα, τι να κάνουμε, είμαστε υπό οικονομική επιτήρηση. Δηλαδή, με αφορμή το γεγονός ότι η χώρα, με συγχωρείτε, υποθηκεύτηκε και χρωστάει. Και χρωστάει τόκους και πανωτόκια. Και ενδεχομένως και ένα χρέος που δεν έχει υπολογιστεί ποτέ. Πόσο είναι το πραγματικό. Η χώρα εκχωρεί, αν θέλετε, το θεσμό της δικαιοσύνης στην επιτήρηση των ξένων. Αυτό μετατρέπει τη ζωή μας σε ζωή κρατουμένων σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου η διοίκηση του στρατοπέδου έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Το χειρότερο απ' όλα, φίλες και φίλοι, γιατί για το ρεύμα δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, ήξεραν ότι πολλαπλασιάζονται οι διακοπές ηλεκτροδότησης. Ήξερε η κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση, ότι κάθε μέρα νέες διακοπές ρεύματος έχουμε σε όλη τη χώρα. Δεν έχουν άνθρωποι να πληρώσουν. Το άφησε, το πήγε παραμονές Χριστουγέννων και για να μειώσει το πολιτικό κόστος και τη φθορά, βγήκε και είπε, α, τώρα από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι την επομένη της Πρωτοχρονιάς να σπεύσει η ΔΕΗ να επανασυνδέσει. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για απίθμενη υποκρισία, διότι όλοι ξέρουν ότι πάνω από 1000 συνδέσεις την ημέρα στο φουλ να δουλεύει η ΔΕΗ δεν πρόκειται να γίνουν. Συνδέσεις κανονικές, όχι αυτές που μπορεί να κάνει κάποιος και να πάθει ηλεκτροπληξία. Και μιλάω, πάνω από 1000 δεν μπορεί να γίνουν. Και το αφήσανε παραμονές Χριστουγέννων, ώστε από τα 350.000 σπίτια, άντε να επανέλθει το ρεύμα σε 10, 15, 20.000. Εγώ αποκλείω και αυτόν τον αριθμό. Πιστεύω ότι θα δοθεί ρεύμα αποσπασματικά σε μερικές εκατοντάδες σπίτια. Λέει ψέματα το Μαξίμου, λέει ψέματα η κυβέρνηση, λένε ψέματα η της ΔΕΗ, διότι ακόμα δεν είχαν σκεφτεί ή δεν ήθελαν κυρίως να πούνε ποιος θα πληρώσει την τρύπα. Είπαν ότι θα μετακυλήσουν από 50 λεπτά στον κάθε Έλληνα καταναλωτή. Ψέματα είναι όλα αυτά. Ο δήμαρχος του Κερατσινίου έσπευσε με 50 ονόματα στην τοπική ΔΕΗ Κερατσινίου Δραπετσόνας. Του είπαν εμείς, εγκύκλιο του κυρίου Μανιάτη, περί ευπαθών ομάδων, δεν έχουμε λάβει ακόμα. Έφυγε ο κύριος Τζανής και πήγε κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Λέει, έχουμε 50 οικογένειες. Δεν είπε ότι έχουμε 25% σπίτια στο Κερατσίνι, μιλάμε για χιλιάδες σπίτια, που δεν έχουν ρεύμα. Είπε 50, άντε τώρα 50, πεθαίνουν αυτοί, ανήμποροι, άρρωστοι. Δεν έχουμε, του λέει, εγκύκλιο του κυρίου Μανιάτη. Το ερώτημα είναι, σε αυτή την κατεχόμενη περιοχή υποήπατη αρμοστία, ποιος δουλεύει ποιον και γιατί. Είναι ανάγκη να συνθλίβουμε ψυχές ανθρώπων, εκατομμύρια ανθρώπων, λέγοντας από τηλεοράσεως, από τα κεντρικά δελτία μεγάλων και μεγάλων καναλιών, να λέμε ότι επανασυνδέουμε το ρεύμα ενώ δεν πρόκειται να γίνει. Είναι ανάγκη να πολτοποιούμε τις ψυχές ανθρώπων οι οποίοι ισοπεδώθηκαν και αποτεφρώθηκαν οι άνθρωποι, κάψαμε τα όνειρά τους, βγαίνοντας οι συνάδελφοί μου και φωνάζοντας θα επανασυνδεθεί το ρεύμα και λέγοντας ταυτόχρονα ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
Το λέω αυτό γιατί αν υπήρχε δικαιοσύνη θα είχε εφαρμογή το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα περί εκθέσεως σε κίνδυνο ανθρώπων. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Να σας πω και το άλλο, επειδή ξέρω ότι αυτόν τον καιρό κάποιοι συνάδελφοί μου ξένοι και κάποιοι άλλοι διοχετεύουν πληροφορίες σε όλη την Ευρώπη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Όπως ξέρω κάποιους Αμερικανούς που πρόκειται μετά την πρωτοχρονιά να το κάνουν θέμα σε διάφορα έγκυρα μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδέχεται να δούμε και 2-3 ντοκιμαντέρ να βγαίνουν για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Μέχρι πότε δηλαδή στις φυλακές πρέπει να θρίζονται άνθρωποι σε κελιά με σπασμένα παράθυρα μέσα στο κρύο και να διοχετεύεται ζεστό νερό 20 λεπτά να τρέχουν δεκάδες ή εκατοντάδες κρατούμενοι όπως σε έργα που βλέπουμε μεσονικά ή το εξπρές του Μεσονικτίου να πάνε κάτω από την ντουζιέρα, να σπρώχνονται, να προπυλακίζονται, ποιος θα φτάσει στο ζεστό νερό που τρέχει 20 λεπτά. Μέχρι πότε τόσο δά σαπουνάκι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητος ενός ανθρώπου μέσα στις φυλακές για ένα μήνα? Μέχρι πότε πρέπει να κοιμούνται άνθρωποι πάνω σε στρώματα με αίματα, πολυμολυσμένα, κατουρημένα και τα οποία δίνονται και έχουν, είναι στρώματα τόσο πάχους όσο βλέπετε στο χέρι μου? Μέχρι πότε, κυρίες και κύριοι, θα πλένουν τα ρούχα τους στο χέρι με κρύο νερό χωρίς σαπούνι όσοι δεν έχουν χρήματα να πάρουν μέσα? Δηλαδή, μέχρι πότε άνθρωποι θα αθρίζονται και θα στιβάζονται υγιείς, χωρίς κανένα έλεγχο, ή άρρωστοι, με λοιμώδη νοσήματα, επάνω σε άλλους? Ενεργός φυματίωση με γεωμετρική πρόοδο, εξαπλωμένη σε όλες τις φυλακές. Ενεργός φυματίωση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάλυψη από φάρμακα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανθεκτικά τα στελέχη πλέον της φυματίωσης σε οτιδήποτε. Μέχρι πότε, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι με νεοπλασίες στο τρίτο στάδιο θα είναι μέσα σε κελιά και θα λέει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να βγουν με ξύλινα κουστούμια? Τι χώρα είναι αυτή? Πέστε μου, τι χώρα είναι αυτή στην οποία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τράπεζες των δανειστών και τα δημόσια ταμεία τους, προκειμένου να συγκεντρωθεί ο θρεπτικός χυλός των ευρώ, της θεότητας του ευρώ, και να πάει έξω, αγνοούν πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα. Και να σας πω το χειρότερο που εγώ το νιώθω σαν άνθρωπος, βλέποντας τα υπόλοιπα δελτία ειδήσεων και πώς λειτουργούν, όχι όλοι, αλλά ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Μας εθίζουν, μας εκπαιδεύουν να βλέπουμε με ψυχρότητα τις ομαδικές εκτελέσεις. Να λέμε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που εμείς είμαστε στην απέξω ακόμα, δεν έχει έρθει η ώρα μας και επομένως την ώρα που σπρώχνονται κοινωνικές ομάδες δεν πειράζει να σχολιάζουμε με ψυχρότητα το γεγονός και να βάζουμε στην πλάστιγα από την άλλη μεριά τα νούμερα, τους αριθμούς. Άπαξ λοιπόν και υπάρχουν νούμερα θετικά, πρωτογενές πλεόνασμα, τα οποία προέρχονται από σάρκες, από ελαιοτριβείο, από κυμαδομηχανή, εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει αυτό να το βλέπουμε ως επίτευγμα, να το χειροκροτούμε. Δεν έχει σημασία αν απέναντί μας μια ομάδα ανθρώπων υπό τους ήχους της ορχήστρας κινείται στο mobility, στη διαθεσιμότητα και στην ανεργία. Σημασία έχει ότι απ' έξω εμείς λέμε έπρεπε να γίνει. Διαρθρωτική αλλαγή λέγεται. Ανασύνταξη. Και ακόμη κάτι παραπάνω, γιατί οι παραμονές εορτών πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Το σπρόξιμο που γίνεται από τη μία προς τη μία κοινωνική ομάδα να την πέσει στην άλλη. Παραγωγή φθόνου, που στην Ελλάδα είναι αν θέλετε και ένα προϊόν το οποίο εδώ και αιώνες υπάρχει και αναπτύσσεται. Παραγωγή φθόνου. Αν θέλετε ακόμη, αυτή με τρελαίνει το γεγονός ότι βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι αγριοφασίστες του κερατά, οι οποίοι έχουν ψυχιατρική θέα,
Δεν τους παίρνει ούτε δευτεροβάθμια επιτροπή ψυχιάτρων. Αναπέμπονται σε τριτοβάθμια επιτροπή και βλέπουμε καθηγητών πανεπιστημίου. Και βγαίνουν και λένε, αν είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι, ότι αποδέχονται με μεγίστη ικανοποίηση συγχαρητήρια ξένων. Εκείνη την ώρα, δεν ξέρω γιατί, σας το λέω, ενδέχεται κι εγώ να είμαι, αν θέλετε, αντικείμενο ψυχιατρικής έρευνας, αλλά ρε παιδί μου, συγκλονίζομαι να τον βλέπω ή να τους βλέπω να λένε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι που δέχονται συγχαρητήρια ξένων για αυτά που επιβάλλουν εναντίον Ελλήνων. Οι δε νόμοι που επιβάλλουν είναι φυλετικοί καθαρά. Ξέρετε γιατί είναι φυλετικοί? Ξεκινάνε από το δόγμα «ο Έλληνας είναι διεφθαρμένος». Είναι ναζιστική θεωρία συλλογικής ευθύνης. Ο Εβραίος είναι μίασμα. Ο Έλληνας είναι διεφθαρμένος. Είναι ναζιστική θεωρία, γκεμπελίστικη, την εφήρμοσαν οι Ναζί σε όλο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απέναντι σε Εβραίους, Τσιγκάνους, Πολωνούς και διάφορες άλλες φυλές. Μαύρους. Αυτή είναι η ιστορία. Φίλες και φίλοι, στο ξεκίνημα της εβδομάδος πρέπει να πούμε ότι με χαρά εγώ βλέπω ότι ξεσηκώνονται στον Ευρωπαϊκό Νότο. Έχουμε το κίνημα της Τσουγκράνας στην Νότιο Ιταλία, όπου οι Σικελοί ανηφορίζουν δημιουργώντας σεισμικά κύματα προς τη Ρώμη και πάνω. Έχουμε αναταραχές στην Πορτογαλία, με ικανοποιεί πλήρως, παρά το γεγονός ότι το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο λέει ότι δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε δυστυχώς εδώ πέρα αναταραχές μεγάλες σε μια χώρα που πήγε το δόγμα του σοκ εκεί και δεν έχει συνέρθει μετά από 8 κυβερνήσεις. Αλφονσίν, Μένεμ, Αλφονσίν, Μένεμ, Λαρούα, Κίρχνερ. Πέθανε γυναίκα του, 2 θητείες και στο ενδιάμεσο, δεν θυμάμαι, είχαν και 2 ακόμη κυβερνήσεις. Αργεντινή. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι ικανοποιητικό ότι πριν ακόμη αλλάξουμε χρόνο, υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Νότο αναταραχή απέναντι στη Μέρκελαντ. Απέναντι στη γερμανική κυδαιμονία, φίλες και φίλοι. Και δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ που με βλέπεις, αλλά όσο θα μένεις παθητικοποιημένος, θα βλέπεις μια χώρα να γυρνάει, θα μεγαλώνεις κι εσύ, θα πας στην ποσόστοση της ηλικίας μου, δηλαδή στο 25% του ελληνικού λαού, τόση είναι, πάνω από 63 ετών, θα δεις τη χώρα και του χρόνου να έχει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, γιατί ποιος κάνει παιδιά μέσα σε τέτοια ατμόσφαιρα, θα δεις τη χώρα να φεύγουν τα νιάτα της και να πηγαίνουν στο εξωτερικό που θα ριζώνουν και εδώ θα μένουν ένα πολιτικό προσωπικό ουσιαστικά το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει και τίποτα. Γιατί, όχι γιατί μόνο δεν θα είναι επαρκές να αντιμετωπίσει τους ξένους, η κοινωνία θα είναι γερασμένη, ισοπεδωμένη, εκφυλισμένη. Φανταστείτε ανθρώπους, εγώ είμαι 64-65, φανταστείτε ανθρώπους πάνω από την ηλικία μου σε ποσοστώσεις 30% και όλη η νεολαία, τα πτυχία, οι παραγωγικές ηλικίες να είναι στο εξωτερικό. Αυτό φανταστείτε μόνο. Και κάνε κάτι. Κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε κάτι. Και προς την πλευρά της κοινωνίας, βοηθώντας κάποιον, και πολιτικά. Όσο μένεις στον καναπέ, είτε είσαι δεξιός είτε αριστερός, είσαι ανενεργός, δεν προσφέρεις και άξιος της μοίρας σου. Θα σε σπρώξουν στην επόμενη ομάδα υπό τους ήχους της ορχήστρας. Τα υπόλοιπα είναι βλακίες. Το να βγάλεις το μάτι του γείτονα ή να βγάλεις το μάτι του αλουνού ή να πάρα τον καρφώσεις επειδή στο λέει η ύπατη αρμοστία, εσένα καρφώνεις τον εαυτό σου. Σήμερα φιλοξενώ εδώ τον κύριο Χρήστο Ζώη, πρόεδρο του κόμματος Νέα Μέρα. Τον καλωσορίζω, χρόνια πολλά και καλά και καλές γιορτές. Τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον καλωσορίζω. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Και καλές γιορτές και υγεία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Και το φίλο, τον κύριο Παύλο Χαϊκάλη, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Πριν πάμε σε κουβέντα, θέλω να δείτε έναν Μεξικανό βουλευτή, ο οποίος τα έβγαλε όλα, ρε παιδιά. Στριπτίζ έκανε μέσα στο κοινοβούλιο του Μεξικού, φωνάζοντας
Κάνατε τσιτσίδι το λαό του Μεξικού. Τον απογυμνώσατε, τον κατακλέψατε. Δείτε τον. Παρακαλώ να τον δούμε. Το βουλευτή. Por esta razón, compañeras y compañeros, así, así, así como han despojado, despojaron a la nación con privatizar teléfonos de México. Así están despojando a la nación. No me avergüenza, porque es lo que están haciendo. Quitaron y privatizaron teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? También. Diputado, se ha agotado su Ferrocarriles tiempo. De México. Sí, sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a lograr. Todo. Sí lo hago. Por supuesto. ¡Qué vergüenza! ¡No me da pena! Ustedes también tienen cuerpo. Es lo que están haciendo. Sí, es una miseria. Así lo puedes llamar como quieras. ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Vente! ¡Eres un cobarde! Porque no toleras lo que estoy diciendo. Diputado, se ha agotado su tiempo. Le ruego concluya su intervención. ¡Despojaron! ¡Despojaron! Nos prometieron que se iba a privatizar Ferrocarriles de México, porque iba a haber desarrollo para la nación. ¿Y dónde está? Prometieron que con la privatización de teléfonos de México íbamos a tener mejores tarifas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? México paga la tarifa más cara del mundo y la vergüenza. Χαϊκάλη, πώς σας φάνηκε το striptease του Μεξικανού συναδέλφου σας? Πέρυσι όταν έβγαλα το καστοφωνάκι για να ακουστούν οι μεγάλες ρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, του πρωθυπουργού της χώρας, είχα κατηγορηθεί ότι έκανα θέατρο να μην και μου είχαν κλείσει και τα μικρόφωνα. Δηλαδή αν γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελληνική Βουλή, τι θα γινόταν δηλαδή? Καλά, γινόταν της κακομοίρας τώρα. Βέβαια έχει και τα θέατρα της Ελληνική Βουλή. Ναι, όχι, θέλω να πω όμως ότι τον αφήσανε να κλείσει τα μικρόφωνα, τον αφήσανε να κάνει το σόου του, τον αφήσανε να δείξει τι θέλει να πει. Αυτή είναι η ελευθερία έκφρασης. Εμείς είναι ένα μικρόφωνο, μαγνητόφωνο που έπρεπε να ακουστούν τα ψέματα ενός ανθρώπου που έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όταν τα βγάλαμε, μας κλείσανε τα μικρόφωνα. Αυτό είναι προς σχολιασμό το τι σημαίνει ελευθερία λόγου και δημοκρατία. Πάντως εκεί στο κοινοβούλιο του Μεξικού δεν έσπευσε η φρουρά να συλλάβει τον βουλευτή ο οποίος πέταγε ένα-ένα τα ρούχα του λέγοντας διάφορα, όπως ακούσατε και είδατε εδώ πέρα, για την κατάσταση που επικρατεί στο Μεξικό. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χαϊκάλη, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πολιτικά πράγματα στο επόμενο διάστημα? Υπάρχει μια κινητικότητα και μάλιστα θα σας έλεγα λέγεται στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους ότι δεν αποκλείεται τίποτα ακόμη και τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Αυτό δεν αποκλείεται τίποτα. Συνέχεια, δηλαδή εσείς τι βλέπετε, πώς το σταντάρετε αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς εκτιμάτε? Γίνονται κινήσεις, προσπαθεί κεντροαριστερά να φτιάξει ένα σχήμα τέλος πάντων, όπως ένα μόρφωμα, όπως τι θα είναι αυτό τέλος πάντων που πρέπει να κατεβάσει για τις ευρωεκλογές. Δεν θέλει από τη μία το Πασόκ, από την άλλη ψάχνει, τα πρόσωπα είναι σχεδόν τα ίδια, πάει να γίνει μια αναδιανομή, θα έλεγα, των προσώπων και των καταστάσεων στον πολιτικό χώρο. Τι θα στηρίξουν, κανείς δεν ξέρει. Το ζητούμενο παραμένει ένα, ότι η πολιτική κατάσταση έτσι όπως είναι δεν μπορεί να συνεχιστεί.
είναι παγκόσμιες πρωτοτυπίες αυτά που συμβαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρώτα έρχεται ο προϋπολογισμός, το ψηφίζουμε και μετά έρχεται καινούργιο φορολογικό, καινούργιο φόρος για τα κίνητα, για οι ομαδικές απολύσεις. Αυτά είναι πρωτοφανή φαινόμενα. Πρώτα ψηφίζει το προϋπολογισμό και μετά έρχεται το χαράτσια, οι φόροι, έτσι. Δεν είναι αυτά, είναι πρωτοφανή φαινόμενα. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Η ουσία είναι ότι το παράλογο, αυτό έλεγα και πριν, ότι το παράλογο έχει λογική. Η λογική την οποία εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα τη κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να πάνε ένα λαό σε μια εξαθλίωση, απώλεια τη εθνική κυριαρχία, απώλεια τη εθνική συνείδηση, απώλεια όλων των κυριαρχικών του δομών. Και αυτό θα το πετύχουν με χίλιους τρόπους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι δηλαδή. Πάνω απ' όλα εκείνο που χάνεται είναι το πατριωτικό κομμάτι. Και εκείνο που πρέπει να σκύψουμε όλοι οι Έλληνες, γιατί βλέπουμε μια χώρα να χάνει την ταυτότητά της. Δηλαδή σε λίγο θα γίνουμε όχι απλώς. Κύριε Χαϊκάλη, γιατί εσείς είστε μέσα στη Βουλή τώρα, έτσι. Σχετικά νέος βουλευτής, αλλά μέσα στη Βουλή. Πέστε μου κάτι. Γιατί δεν υπολογίζουν την πολιτική φθορά αυτά τα κόμματα που είναι στην εξουσία, τα δύο. Δηλαδή, αυτό που είπατε ότι σύρουν το λαό σε πλήρη εξαθλίωση. Καλά, δεν το καταλαβαίνουν. Δεν περπατάνε στον δρόμο, δεν βγαίνουν στις γειτονιές τους. Δεν έχουν φίλους που τους παίρνουν από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Δεν αισθάνονται περίεργα, ας πούμε, ακούγοντας από ορισμένες εκπομπές ή και ακόμη από τα δελτία ειδήσεων που βλέπουν. Κύριε Τράγκα, προφανώς θα τους έχουν υποσχεθεί κάποια στήριξη στη μετά εποχή, μετά τη διάλυση της εποχής. Δηλαδή, ακούω, ας πούμε, και λένε τώρα για μεταρρυθμίσεις. Έτσι, το πιο σημαντικό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που θα έπρεπε να γίνει σε αυτή τη χώρα είναι πάνω στο δημογραφικό πρόβλημα. Εκεί δεν έχει γίνει καμία μεταρρύθμιση. Δεύτερη μεταρρύθμιση. Στο θέμα της αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης από την κεντρική εξουσία. Καμία μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα. Είναι αυτό που πάσχει, δηλαδή η γραφειοκρατία. Δεν έχει γίνει. Προτάσεις έχουν γίνει χιλιάδες για φορολογικό. Φορολογικό το οποίο έχουμε πει με δεκαετή ισχύ, να κάτσουμε όλα τα κόμματα να βρούμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο για να μπορέσει κάποιος να εξηγήσει σε αυτή τη χώρα τι θα συμβεί τα επόμενα 10 χρόνια. Ούτε αυτό το δέχονται. Η χώρα πάσχει από ρυθμίσεις που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε κάνει πρόταση. Να γίνει ο ειδικός λογαριασμός οφειλετών του δημοσίου. Στον ΟΑΕ μονάχα χρωστάνε αυτή τη στιγμή 8.700.000.000 ευρώ. Και προσπαθούν με ψίχουν να μαζέψουν ένα δισεκατομμύριο, αν θα το μαζέψουν και εκεί. Άρα λοιπόν ο στόχος τους δεν είναι να κάνουν βελτιώσεις. Είναι οριζόντιες πρέπει να διαλύσουν τον κόσμο, να εξαφανίσουν την κοινωνία. Γιατί όμως, να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Τι θα κερδίσουν, δηλαδή θα καταγραφούν. Με συγχωρείτε. Είναι δηλαδή κέρδος να καταγραφούν στην ιστορία. Η παγκοσμιοποίηση το έχει πει, κύριε Τράγκα. Να καταγραφούν στην ιστορία ως συμμετέχοντες σε γενοκτονία. No limits. Η παγκοσμιοποίηση δεν περιέχει κοινωνικούς συναισθηματισμούς. Την παγκοσμιοποίηση, όπως θέλει ο κύριος Τουρνάρας, είναι no limits. Το έχει πει ο άνθρωπος. Θα εξαφανίσουμε τα πάντα. Μπορούμε να κοιτάξουμε ένα κοινωνικό κράτος όταν ο φιλελευθερισμός. Γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερος. Μισό λεπτό για να καταλάβω, κύριε Χαϊκάλη μου. Η παγκοσμιοποίηση δηλαδή προβλέπει ομαδικές δολοφονίες, προβλέπει ομαδικές θανατώσεις, ανθρωποθυσίες. Νοιάζεται κανείς για 6.000 αυτοκτονίες, νοιάζεται κανείς για 350.000 νοικοκυριά, νοιάζεται ότι πουλάμε τα κοινωνικά αγαθά, το ρεύμα και το νερό, είναι κοινωνικά αγαθά, πώς να το πω, είναι απαραίτητα στοιχεία πολιτισμού. Αν δεν έχεις νερό και ρεύμα δεν μπορεί να επιβιώσεις σαν στοιχείο, σαν άτομο. Και ξαφνικά αυτά τα στοιχεία τα πουλάμε. Αυτό είναι εθνική πολιτική, όταν πουλάς το νερό και το ρεύμα. Απαντήστε μου, δηλαδή τι είναι, θα ενδιαφερθούν τώρα για τις 6.000 αυτοκτονίες, παντός. Θα ενδιαφερθούν για τα 2,5 εκατομμύρια που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, θα ενδιαφερθούν για τους 2 εκατομμύρια ανέργους, θα ενδιαφερθούν για μια χώρα η οποία ξεπουλιέται και χάνεται. Τι συζητάμε. Πάντως, εγώ ακόμη δεν έχω πάρει μια απάντηση. Ακούω για την παγκοσμιοποίηση που λέτε, ακούω ότι είναι δέσμη, αν θέλετε, η πιόνια του Βερολίνου. Ακούω ότι αφού έχουν την καρέκλα μια χαρά είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Δεν έχουν συλλάβει στο μυαλό τους το ενδεχόμενο επί σειρά δεκαετιών αυτοί οι απόγονοί τους όλοι να έχουν μια σκιά πάνω τους ότι συμμετείχαν, αν θέλετε, στη δολοφονία του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, ότι πήραν μέρος, ας πούμε. Τι είναι, δηλαδή, τι επιχείρημα θα έχουν, ότι μόνον έτσι η Ελλάς θα πήγαινε στην ανασύνταξη και στην ανάκαψη και στην ανάπτυξη. Εδώ κυκλοφορεί. Μπουρδολογίες είναι αυτές. Εδώ κυκλοφορεί ελεύθερος. Άμα σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Εδώ κυκλοφορεί ελεύθερος Παπανδρέου, παιδί μου, και χαίρεται ότι έχει συνεισφέρει στην σωστή χώρα. Και το Πασόκ λέει ότι σώσαμε την Ελλάδα από την καταστροφή. Και μου λες τώρα γιατί να έχουμε σαν λαός και πολιτική δηλαδή τις ερηνίες στο κεφάλι τους, ότι θα έρθουν να τους ταλαιπωρήσουν αργότερα.
Και εγώ, να σκεφτεί μάλιστα... τι κακό έχουν κάνει. Εγώ μάλιστα. Ότι κυκλοφορεί ο άλλο και ελεύθερα, α πούμε, και λέει ότι κάνει σεμινάρια. Ουσιαστικά είναι για να καλύψει τα λεφτά και αυτό κάνει τη σεμινάρια. Έτσι, και να... Τι εννοείται, ότι πάει να πλύνει τα λεφτά, έτσι. Όχι, όχι, τι εννοείται, όχι. Όχι, αφήνεται μετέωρα πράγματα, κύριε Χαϊκαλή. Μετέωρα πράγματα, όχι. Δηλαδή τι εννοείται, δηλαδή ότι κόβει αποδείξει. Κόβει αποδείξει στα ξένα πανεπιστήμια. Τέλο πάντων, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ δεν το ξέρω. Εκείνο που θέλω να πω για να πάω στον κύριο Ζώη και στον κύριο Μπαλάφα. Γιώργος Παπανδρέου. Το θεωρώ ανυπόλυτο, το θεωρώ προδότη. Τον έχω πει και το έχω αφισβητήσει τον πατριωτισμό του μέσα στο κοινοβούλιο, εφθαρσός. Δεν έχω κανένα λόγο να κλειστώ. Το άτομο αυτό δεν το πάω με τίποτα, είναι με σφαίρες. Τον θεωρώ άτομο το οποίο έχει συνεισφέρει ώστε κατά πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως τον πρώτο θα έλεγα, στην εξαθλίωση και την εξαφάνιση ενός έθνους. Πρέπει να σας πω όμως ότι όσοι δεν το έχετε δει, υπάρχει μια συνέντευξη του κυρίου Άδων Γεωργιάδη στο Κράσ που κυκλοφορεί, την οποία πρέπει να διαβάσει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σαμαράς. Διότι δικαιώνει απόλυτα τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Επειδή εγώ έτυχε να συναντήσω αλλεπάλληλες φορές τον κύριο Σαμαρά, σε μία από αυτές, πριν γίνει πρωθυπουργός, μου είχε πει ότι θα πέσουν από τα σύννεφα οι Έλληνες αν μάθουν πως φτάσαμε στο μνημόνιο. Και αργότερα μου είχε πει και άλλα πράγματα τα οποία θα βγουν σιγά σιγά. Αλλά πρέπει να διαβάσει αυτή την συνέντευξη, αν θέλετε, του σημειοφόρου της Νέας Δημοκρατίας, της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Του κόμματος που ίδρυσε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, του σημειοφόρου, πρέπει να διαβάσει αυτή τη συνέντευξη που λέει ότι έκανε πάρα πολύ καλά ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, που αποβίβασε τον Δέλτα Νιτάφ στην Ελλάδα και μαζί την Τρόικα. Κύριε Μπαλάφα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να είναι 350.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και να μην έχουν ξεσηκωθεί, δεν λέω μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω ο Τσίπρας. Να μην έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν του πολιτικού κόσμου για αυτό το πράγμα που είναι έκθεση σε κίνδυνο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, δεν θα πω εκατομμυρίων γιατί δεν ξέρω τον αριθμό ακριβώς, αλλά αυτό το πράγμα είναι μια απίθμενη υποκρισία. Δηλαδή ξέραν επί μήνες ότι κόβονται τα ρεύματα, φτάσαμε 350.000 σπίτια και τώρα βγήκε πρώτα ο κύριος Σαμαράς και μετά οι υπόλοιποι να πούνε ότι αχ τώρα στις γιορτές να μην μείνει σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς μέλο μακάρονο και κουραμπιέ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Κοιτάξτε, είναι ένα ερώτημα σημαντικό και η απάντηση δεν είναι απλή, δεν είναι απλή κατά τη γνώμη μου. Θα επιχειρήσω μια απάντηση όμως, μέρες που είναι μπορούμε να μιλήσουμε και πιο έτσι ανοιχτά και πιο καθαρά. Μόνο ότι σε αυτήν την εκπομπή έτσι μιλά συνήθως, ας πούμε, αλλά ακόμα πιο καθαρά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σταθώ στο ζήτημα εάν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, μιας σε εισαγωγικά ανάπτυξης και ευμάρειας, γιατί δημιουργήθηκε με έναν ορισμένο τρόπο αυτή η ευμάρεια για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, υπήρξαν και διεργασίες και επηρεασμού του χαρακτήρα του της ευαισθησίας όλων μας. Θα μείνω όμως σε κάτι άλλο το οποίο είναι πιο απτό και πιο συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι παράλληλα με μια αντιλαϊκή, μνημονιακή, πολιτική λιτότητας, καταστροφική για τη χώρα και για το λαό, υπάρχει, και αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, το θίξατε και προηγούμενα, ποιο πράγμα, μια εκστρατεία μόνιμη, διαρκής εκστρατεία ψεύδους. Ξέρετε, αυτοί οι τύποι λειτουργούν, οι τύποι που τα λέω, δεν είναι μόνο το Μαξίμου. Δεν είναι η μονταζιέρα των διαφόρων του Μαξίμου. Είναι και ένα ολόκληρο δίκτυο σύστημα μέσων μαζικής ενημέρωσης που κατά κανόνα είτε σε μεγάλο βαθμό, τσάμπα, οι ψηφιακές συχνότητες, είτε σε μικρότερο βαθμό, σε προσωπική βάση, τρώνε από αυτό το πράγμα. Να το πω έτσι λαϊκά λιγάκι. Ή συντηρούνται και επιβιώνουν και αυτή την εποχή. Το τρώνε λίγο πολύ, πάρα πολύ κλπ. Το ανέφερα και τις ψηφιακές συχνότητες. Και ξέρετε. Και έχετε δίκιο να σας πω γιατί παραλείπονται ειδήσεις. Ας πούμε οι αυτοκτονίες δεν υπάρχουν στις ειδήσεις. Έτσι. Να σας πω κάτι. Δυσάρεστες ειδήσεις που προκαλούν σημαντικό πολιτικό κόστος δεν υπάρχουν. Τα θέματα της αντιπολίτευσης είναι στη σκαλέτα 5, 6 και 7. Πολύ χαμηλά, έτσι, κάτω. Έτσι. Ορισμένα από τα κόμματα δεν υπάρχουν καθόλου στα κεντρικά δελτία. Ούτε τι λένε, ούτε οτιδήποτε. Έχουν φτάσει μάλιστα στο σημείο, τον τελευταίο καιρό το παρατηρώ, φίλες και φίλοι, και πρέπει να σας μπει και εσάς στο μυαλό. Λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι. Στα δελτία ειδήσεων λένε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να πούνε να μην χαρακτηρίσουν με τίτλο την αξιωματική αντιπολίτευση. Λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι. Ναι, ναι, σωστό. Και ξέρετε, εγώ θα να πω ένα παράδειγμα μόνο αυτή τη εκστρατεία, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο. Είχα πει κάπου και νομίζω δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ότι αν για μια εβδομάδα
τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να μην την πω αλλιώς την ενημέρωση. Ενημέρωση λοιπόν. Δεν υπήρχαν. Πάθανε ένα blackout. Η κυβέρνηση τα πέφτε. Η κυβέρνηση τα πέφτε κάτι. Σκεφτείτε μόνο το τελευταίο παράδειγμα. Αυτό το τραγικό ζήτημα της μη ενέργειας, του μη ηλεκτρικού ρεύματος, της μη θέρμανσης στα νοικοκυριά. Αφού εδέσαν, τα είπε ο κ. Στράκας προηγούμενα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, πως τελευταία στιγμή είπαν κάτι πρέπει να κάνουμε, δέστε πως το διαχειρίστηκαν τα μέσα. Γιατί είναι καθοριστικό πρόβλημα αυτό. Στην πρώτη φάση φταίνε οι Δήμοι και οι ΔΕΗ που δεν γίνουν το θέμα. Χθες με πέρανε και στο τηλέφωνο για να πω τη γνώμη μας και μου ξεκινούσαν λέγοντας, όχι ένας, όλοι που με πήρανε, λέγοντας έχει μπλέξει το ζήτημα, δηλαδή η κυβέρνηση έκανε το καθήκον της και έχει μπλέξει τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και αντιδρώ και λέω, τι γρανάζια της γραφειοκρατίας. Η ΔΕΗ ξέρει σε ποιους έχει κόψει το ρεύμα επί δεσμού. Δεν χρειάζεται τίποτα. Άμα θέλει, ανεβάζει το ρελέ. Εντολή ο Πρωθυπουργός, υπερδιπλάσια απόδοση, υπερδιπλάσια απόδοση. Τι μου συζητάς. Μετά μπήκε, βγαίνει ο Σίμος ο Κεδίκογλου, ο πολύς κύριος Κεδίκογλου, τέλος πάντων. Είναι μικρός ο τόπος αυτός, και καλά είπε προηγούμενα ο Χαϊκάλης, ο Παύλος κάτι. Λοιπόν, είναι μικρός ο τόπος και γνωριζόμαστε όλοι. Λοιπόν, λέει, θα επανασυνδέσουμε στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νοικοκυριά, τα οποία δεν πληρώσανε ενώ είχαν και τους κόψαν το ρεύμα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Σε όποιον κόψει το ρεύμα, είναι προφανές, αυτονόητο ότι ο άνθρωπος δεν είχε. Άρα, σε όλους τώρα, εδώ και τώρα. Και με πρόσθετη, με υπερπροσπάθεια. Και αυτό τα κανάλια το περάσανε ότι μπλέκει η ΔΕΗ με τους Δήμους, φταίνε οι Δήμοι. Οι ευάλωτες μόνο ομάδες και άλλοι και έχουν κοπεί και σ' άλλες. Ναι, θα παρακολουθήσουμε και άλλες φάσεις του σύριαλ επανασύνδεση του ρεύματος. Πάω στον κύριο Ζώη, τον πρόεδρο του κόμματος Νέα Μέρα. Εδώ βλέπω ότι ταυτόχρονα, κύριε Ζώη, έχουν, εκτός από το ρεύμα βέβαια, αμυντική βιομηχανία, ομαδικές απολύσεις που πιστεύω ότι στο τέλος θα το πάρουν αυτό πίσω για να περάσει η αμυντική βιομηχανία και οι πληστηριασμοί. Έχουμε πληστηριασμούς και έχουμε και κούρεμα. Όλα μαζί και bail-in. Πώς το βλέπετε εσείς, που ξέρω ότι παρακολουθείτε καλά τα οικονομικά. Λοιπόν, κύριε Τράγκα, πρέπει να συμπληρώσω, θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αλλά πρέπει να τοποθετηθώ και εγώ σε μια ερώτηση που κάνατε στον κύριο Χαϊκάλη. Γιατί δεν έχουν μυαλό αυτοί που εφαρμόζουν προγράμματα, αποφάσεις, μέτρα. Η απάντηση είναι απλή, κύριε Τράγκα. Υπάρχουν τριών ειδών κατηγορίες πολιτικών προσώπων σήμερα. Αυτοί που είναι όμοιροι. Τους έχει φυτέψει ένα σύστημα σε ανύποπτο χρόνο μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου και τους έχει προωθήσει. Έσω ή έξω σύστημα. Και έξω και έσω. Και έξω και έσω. Και έσω και έξω. Και έχει έρθει η ώρα να ζητήσει αυτό το σύστημα τα οφειλόμενα. Αυτοί είναι οι απολύτως όμοιροι. Δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ό,τι τους ζητάτε. Δεν εκπροσωπούν το λαό, εκπροσωπούν τους ευεργέτες τους. Τους προσωπικούς ευεργέτες τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν φορέσει το καπέλο του Ναπολέοντα και θεωρούν ότι θα σοφρονήσουν το ελληνικό έθνος. Έχουν δηλαδή μία αποστολή θεόσταλτη να κυβερνήσουν την Ελλάδα και να την κάνουν, ας πούμε, Γερμανία. Είναι αυτοί που εμφορούνται. Νομό της Γερμανίας. Εμφορούνται από μια είναι αυτοί που εμφορούνται από μια μεσιανική αντίληψη για τον εαυτό τους. Λένε μη μου κλέψετε τη δόξα. Εγώ, καβάλα στάλογο, θα αλλάξω την Ελλάδα. Χωρίς όμως τους Έλληνες. Και η τρίτη είναι αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι. Αντιλαμβάνονται πλήρως τι γίνεται. Όμοιροι δεν είναι, δεν μπορείς να τους πεις όμοιρους. Αλλά νιώθουν πολύ αδύνατοι. Πολύ αδύνατοι. Νιώθουν κατσαριδούλες. Και φοβούνται ότι θα τους πατήσει το σύστημα το οποίο τους επιτρέπει τώρα να αναπνέουν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και σας το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση του πολιτικού σκηνικού, του πολιτικού προσωπικού, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια μαζί τους, έχοντας θητεύσει στα ίδια έδρανα, σε κυβέρνηση και μιλώντας με πολλούς από αυτούς σε καθημερινή βάση, όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα που έχετε θέσει κι εσείς. Είναι το δικό μου ερώτημα. Μα τι κάνετε, μα δεν το βλέπετε. Υπάρχουν επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μου ομολογούν ότι δεν μπαίνει πελάτης στο ιατρείο τους ή στο δικηγορικό τους γραφείο. Αλλά νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν παραδοθεί. Είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει να μην αγωνιστούν για τίποτα και περιμένουν απλά την ώρα του τέλους. Αυτή είναι η απάντησή μου στο γιατί. Δεν τους λείπει ούτε το μυαλό, ούτε εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζουν τις συνέπειες αυτού που συμβαίνει. Έρχομαι όμως στο ερώτημα που μου θέσατε.
να κάνω μία προσέγγιση κριτική αυτών που αναφέρατε. Κούρεμα καταθέσεων, απολύσεις, έτσι και όλα τα άλλα. Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα, να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Αυτοί που ψήφισαν ό,τι ψήφισαν, έχουν τώρα μία υποχρέωση να τιμήσουν την υπογραφή τους. Θα μου πείτε, τι, τους προτρέπω να εφαρμόσουν? Ναι, αφού ψήφισαν θεωρώντας ότι έτσι σώζουν τη χώρα. Αφού υιοθέτησαν, και όχι μόνο υιοθέτησαν, εξοβέλησαν και όσους διαφωνούσαν. Του λέγαμε του κύριου Σαμαρά, όταν ψήφιζε το δεύτερο μνημόνιο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κύριε Σαμαρά, υπονομεύετε την αυριανή σας πρωθυπουργία αν ψηφίσετε σήμερα αυτό το μνημόνιο. Πώς θα κυβερνήσετε αύριο σε αυτόν τον τόπο? Τι θα διαπραγματευτείτε? Με ποιους θα διαπραγματευτείτε όταν θα φέρετε φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας και την ψήφο σας κάτω από αυτό το κατάπτυστο κείμενο? Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και σας ζητώ, επειδή είστε δημοσιογράφος, να ζητήσετε κάποια στιγμή τα πρακτικά εκείνης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αποτελούν μέρος της ιστορίας του τόπου. Για να δούμε, θα σας τα δώσουν? Θα τα παρουσιάσουν? Κρατούνταν πρακτικά. Τι έλεγε ο κάθε βουλευτής? Είναι πλέον τι έλεγε ο κάθε του κόμματος? Όχι, εγώ αναρωτιέμαι, δεν τα είδα ποτέ δημοσιευμένα. Μόνο διαρροές από αυτά που λέγαμε. Τι υπόθηκε πράγματι σε εκείνη τη συνεδρία? Πάνω από 30 βουλευτές διαφώνησαν. Διαγράφηκαν 21, 22 αν θυμάμαι καλά. Οι άλλοι 10 μεταπίστηκαν, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, την ίδια ημέρα της ψήφου. Και από τους 22 που υπογράφησαν, οι άλλοι 10 περίπου επέστρεψαν. Τι υπόθηκε μέσα εκεί? Υπόθηκαν αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι είναι κατάπτυστο το κείμενο και ότι θα το βρεις μπροστά σου και τέτοια του λέγατε? Αυτά του είπα εγώ. Άλλοι βουλευτές, οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν και υπουργοί, γιατί μετέβαλαν άποψη, σας λέω, το απόγευμα της ψηφοφορίας, μπορεί να του είπαν και κάτι χειρότερο. Λέω λοιπόν, κύριε Τράγκα, ότι πρέπει να τιμήσουν την υπογραφή τους. Ή πιστεύουν ότι έτσι σώζουν την Ελλάδα και πρέπει να εφαρμόσουν ό,τι τους δίνει η Τρόικα, ή να μας αδειάσουν τη γωνιά. Και να αφήσουν όλους όσους δεν πιστεύουν στο μονόδρομο του μνημονίου να καταθέσουν την εναλλακτική τους πρόταση. Να δοκιμαστεί και αυτό. Ας μην βλέπουν στον εαυτό τους το μόνο σωτήρα. Το λέω απλά. Πέστε μου κάτι. Μέρες που είναι γιορτινές. Ναι. Πέστε μου κάτι όλοι σας. Πέστε μου κάτι όλοι σας, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα. Είπαμε για το ρεύμα. Θέλω να πάμε κάπου αλλού. Στη Γαλλία, ξέρετε ότι απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος που δεν είναι σε μνημόνιο. Που δεν ζει αυτή την υποαπασχόληση. Καλά, αυτό αργία. Είναι το έσχος. Αυτό απαγορεύεται είναι από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο. Είναι ντροπή για την κυβέρνηση. Διακοπή ρεύματος. Για όλους τους θεσμούς. Για την ανθρωπιά μας, για τον πολιτισμό μας, για το γεγονός ότι λεγόμαστε Ελλάδα, αυτό είναι ντροπή. Άφησαν να πολλαπλασιαστούν οι διακοπές ρεύματος στα σπίτια στο σκοτάδι και στην παγωνιά και ήρθαν τώρα παραμονές Χριστουγέννων. Α, πώς θα μείνουν 350.000 σπίτια στο σκοτάδι? Και θα γίνει αυτό που είπε ο κύριος Μπαλάφας. Δηλαδή, εμείς δώσαμε οδηγία, δώσαμε εντολή, αλλά η γραφειοκρατία, οι γραφειοκράτες παρεμπόδισαν και έκαναν, κολυσιέργησαν. Το ποιος δημιουργεί την γραφειοκρατία, το ποιος δημιουργεί την γραφειοκρατία δεν το συζητάμε όμως. Θέλω να μου πείτε κάτι. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας εδώ. Θέλω να μου προβλέψετε κάτι. Επειδή ξέρω, κύριε Ζώ, εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κούρεμα καταθέσεων? Γράφεται μετεπιτάσσεως, στο διαψεύδει ο κύριος Προβόπουλος και το διαψεύδει και ο κύριος Χατζηδάκης. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης είναι δραματικός. Λέει, δεν θέλω να το βλέπω ούτε στον ύπνο μου. Δηλαδή, είναι ο κύριος Προβόπουλος, λέει, αποκλείεται. Αλλά έχω τον κύριο Ντάισεμπλουμ, που είναι υπηρέτης της κυρίας Μέρκελ, ο οποίος επιμένει. Έχω τον κύριο Χωακίμ Αλμούνια, ο οποίος επιμένει. Έχω την Κομισιόν, η οποία λέει μέχρι το τελευταίο ευρώ, από το πρώτο ευρώ. Γνωρίζετε, εσείς τι βλέπετε? Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια απόφαση εδώ και λίγα 24 ώρα που αναφέρεται στο ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο, να το πω έτσι, της διάσωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες λένε. Βαφτίσαμε τους καταθέτες επενδυτές. Ναι, πάνω των 100.000 ευρώ. Έχουμε ευρώ. Βαφτίσει εσένα που έχεις 20 χιλιάρικα στην τράπεζα, 10 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα. Σε βαφτίσαμε επενδυτή. Επένδυσες τα λεφτά σου στην τράπεζα. Η διαφήμιση όμως που βγαίνει της τράπεζας λέει, έλα, τα λεφτά σου θα τα έχεις ανά πάσα στιγμή. Ό,τι ώρα θες το κεφάλαιό σου, θα πάρεις και τον τόκο του μήνα. Λέει τέτοια διαφήμιση. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο. Λοιπόν, σε βάζουν λοιπόν σε αυτό το ριάκι, διότι τα λεφτά που πάνε μέσα τα βλέπουν οι Γερμανοί από πάνω συνεχώς. Όχι, όχι. Υπάρχει αυτοί αποφασίζουν για το έτσι. Υπάρχει κάτι χειρότερο σε αυτή την απόφαση που σας ανέφερα. Αυτή η απόφαση ανοίγει ένα παραθυράκι για τις πλούσιες χώρες του Βορρά. Τι λέει? Λέει ότι απαγορεύεται στα κράτη να παρέμβουν για να διασώσουν με μέτρα τα πιστωτικά ιδρύματα
εκτός και αν τους το επιτρέπει η ευμάρεια της οικονομίας τους. Συμπέρασμα. Με αυτό το παραθυράκι στέλνουν μήνυμα καθαρό σε όποιον έχει 5 ευρώ για να καταθέσει ότι ο μόνος που μπορεί να του τα εγγυηθεί είναι οι χώρες σαν τη Γερμανία. Ο Βοράς. Ο Βοράς. Στείλτε εκεί τα λεφτά σας. Ο Βοράς. Μην σκέφτεστε να αφήσετε 1 ευρώ καταθέσει σε τράπεζες του Νότου, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε τράπεζες του Νότου, διότι αν είστε καταθέτες σε τράπεζες του Νότου, αναλαμβάνετε ακέραιο και μόνοι σας το ρίσκο, το κίνδυνο από πιθανές κακές εξελίξεις των τραπεζικών ιδρυμάτων στα οποία πάτε και καταθέτε τα λεφτουδάκια σας. Πάτε στο Βορρά. Καταθέστε μόνο σε τράπεζες του Βορρά. Γιατί και κλείσαν την Κύπρο και ανοίξανε τη Λετωνία. Η Γερμανία μπορεί να παρεύει και να σώσει τα λεφτά. Έφυγαν τα κεφάλαια από την Κύπρο και πήγαν στη Λετωνία, όπου τις τράπεζες ελέγχει η Γερμανία. Μικρό διάλειμμα, επανέρχομαι. Πρέπει να ξέρετε όλοι σας ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός παίρνει κάθε μήνα, στο τέλος του μήνα, ένα μηνιαίο δελτίο απόρριτων πληροφοριών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την πρώην ΚΙΠ. Επίσης παίρνει το γραφείο του, το πρωθυπουργικό γραφείο, επίγουσες αναφορές ανάλογα με τις εξελίξεις των εθνικών θεμάτων. Κυρίες και κύριοι, κάποιοι έβγαζαν αντίγραφα την εποχή του Καραμαλή και τα περνούσαν στους Αμερικανούς. Κάποιοι έβγαζαν αντίγραφα του μηνιαίου απόρριτου δελτίου πληροφοριών και όλων των εξελίξεων. Στο κράς που κυκλοφορεί, επίσης θα διαβάσετε, πρώτη παρτίδα, πώς κατέγραφαν οι κοργοί της ΕΥΠ τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των Αμερικανών. Έως ένα σημείο έχει δίκιο ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Όχι, ταυτόχρονα δεν παρακολουθούσαμε και την Αμερικανική Πρεσβεία εδώ και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα. Όχι, παρακολουθούσανε τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, τον Νάιλς, που μίλαγε με το φίλο του, τον κολλητό του Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα. Και έτσι πιάνανε και τους δύο. Όμως, οι μπριζωμένοι Αμερικανοί μιλούσαν με Έλληνες πολιτικούς και δημοσιογράφους και εκδότες. Και η ΕΥΠ άκουγε τα παλικάρια του πολιτικού κόσμου της χώρας και άλλους πώς μιλούσαν, πόσο μιλούσαν και τι έλεγαν στον κύριο Νάιλς και στον κύριο Τόμας Μίλλερ, ο οποίος θεωρείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ιδιαίτερα επιθετικός στα ελληνικά συμφέροντα. Όπως έγραφαν και τους επιχειρηματίες, μέσα είναι τα ονόματα, που μίλαγαν με την πρεσβεία. Πρεσβεία κάνει τη δουλειά της. Κάθε πρεσβεία κάνει τη δουλειά της. Ο κάθε διπλωμάτης εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας του. Σημασία έχει, για να μην τα βάζουμε με τους Αμερικανούς, Ρώσους, Άγγλους, Γάλλους κτλ, τι κάνουμε εμείς. Όσον αφορά για το πώς έφευγε, να πω μια καλησπέρα στον πύργο πάνω στον ουρανοξύστη, πώς φεύγαν τα δελτία που πηγαίνανε στον Καραμαλή και πηγαίνανε έως τους Αμερικανούς στα κλιμάκια, στο κράς που κυκλοφορεί. Να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Χαϊκάλη και να του ευχηθώ καλές γιορτές. Καλές γιορτές και με συνείδηση. Να ευχαριστήσω τον αγαπητό τον κύριο Μπαλάφα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια, και πολλά, τον κύριο, και χρόνια καλή, πολλά και καλά σε καλή απαλλαγία και υγεία. Και τον κύριο Ζώη του κόμματος Νέα Μέρα, τον πρόεδρο. Μυαλό μας στους πιο αδύνατους αυτές τις ημέρες. Καλές γιορτές και να βρούμε και τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης που λέει ο κύριος Ζώης, εκείνης με το δεύτερο μνημόνιο, δηλαδή να το βρούμε επιτέλους, θα τα βρούμε. Πού θα πάει. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, καλές γιορτές.